Εκείνο τον καιρό οι Φαρισαίοι έκαναν σύσκεψη εναντίον του Ιησού πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Έστειλαν λοιπόν τους μαθητές τους μαζί με τους Ηρωδιανούς και του είπαν: Διδάσκαλε, ξέρουμε πως λες την αλήθεια και διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Και δεν φοβάσαι κανέναν, γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν, τι γνώμη έχεις? Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Ο Ιησούς κατάλαβε την πονηριά τους και τους είπε: Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές? Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνουμε για φόρο. Εκείνοι του έφεραν ένα δινάριο. Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή? Τους ρωτάει. Του αυτοκράτορα. Του απαντούν. Του αυτοκράτορα. Δώστε λοιπόν, τους λέει, στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό. Όταν το άκουσαν αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και τον άφησαν και έφυγαν. Εκείνη την ημέρα πήγαν στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι. Αυτοί λένε πως δεν υπάρχει Ανάσταση και τον ρώτησαν: Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε, αν κάποιος πεθάνει άτεκνος, ο αδερφός του να παντρευτεί τη χείρα του και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδερφό του. Ήταν σε εμάς 7 αδελφοί. Ο πρώτος, αφού παντρεύτηκε, πέθανε και επειδή δεν είχε παιδιά, άφησε τη γυναίκα του στον αδερφό του. Το ίδιο και ο δεύτερος και ο τρίτος ως τον 7ο. Ύστερα από όλους πέθανε και η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα αναστηθούν, σε ποιον από τους 7 θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού όλοι την είχαν παντρευτεί? Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί ούτε τις γραφές καταλαβαίνετε, ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο για την Ανάσταση των νεκρών, δεν διαβάσατε τι σας λέει ο ίδιος ο Θεός? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Τα πλήθη, όταν τ' άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του. Όταν έμαθαν οι Φαρισαίοι ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί και ένας από αυτούς, νομοδιδάσκαλος, για να τον φέρει σε δύσκολη θέση, του έκανε το εξής ερώτημα: Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Αυτός του απάντησε: Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτήν, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: Τι νομίζετε για το Μεσσία? Ποιανού απόγονος είναι? Του Δαβίδ, του απαντούν. Τους λέει: Πώς τότε ο Δαβίδ, οδηγημένος από το Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριο? Λέει: Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Αν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι απόγονός του? Κανένας δεν μπορούσε να το απαντήσει, ούτε τολμούσε πια κανείς από εκείνη τη μέρα να του θέσει ερωτήματα. Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές του και τους είπε: Τη θέση του Μωυσή ως δασκάλου την πήραν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα πράτετε.
Να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάκτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλακτά τους και φαρδένουν τις άκρες από τα ημάτια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή, να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «Δάσκαλέ μου». Εσείς όμως να μην δεχτείτε να σας αποκαλούν «Δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός, και εσείς όλοι είστε αδελφοί. Και πατέρα σας μην ονομάσετε κανέναν στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε ηγείτορες, γιατί ο ηγείτορας σας είναι ένας, ο Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από σας να είναι υπηρέτης σας, γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί. Γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σ' όσους θέλουν να μπουν. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα για να κερδίσετε έναν προσήλυτο. Και όταν τον κερδίσετε, τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δύο φορές παραπάνω από σας. Αλίμονό σας, οδηγοί τυφλοί, που λέτε «Όποιος ορκιστεί στο ναό, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του». Μωρή και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι? Λέτε ακόμα, όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκος του δεν πιάνει. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Ανόητη και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο? Όποιος λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σε ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιος ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν και σε εκείνον που κατοικεί μέσα. Και όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στον θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στο ναό το 1/10 από τον δυόσμο, τον άνηθο και το κείμενο, και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά όμως έπρεπε να κάνετε, χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Τυφλοί οδηγοί, που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη καμήλα. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου. Το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου για να έχει αξία και η εξωτερική τους καθαρότητα. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές,
γιατί μοιάζεται με τάφους ασβεστομένους που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτη κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία. Αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα μνήματα των δικαίων του Ισραήλ. Αν ζούσαμε εμείς, λέτε, στην εποχή των προγόνων μας, δεν θα παίρναμε μέρος μαζί τους στο φόνο των προφητών. Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ότι άρχισαν οι πρόγονοί σας. Φίδια, γεννήματα οχιάς, πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση? Γι' αυτό κι εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους από αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε, και άλλους θα τους μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει πάνω σας η ευθύνη για όλο το δίκαιο αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δίκαιου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, γιου του Βαραχία, που τον σκοτώσατε ανάμεσα στο ιερό και στο θυσιαστήριο. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια ως την ώρα που θα πείτε «Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο».